ανάλωση και τη ζήτηση και δημιουργεί ένα θετικότερο κλίμα στην αγορά, στην επιχειρηματικότητα, στην οικονομία, στη λειτουργία της οικονομίας. Μην ξεχνάμε και μια παράμετρο εδώ, ότι με την αύξηση του κατώτατου μισθού έχουμε και βελτίωση των ασφαλιστικών εισφορών, αυτά που εισπράττουν τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Τώρα, τι έχει συμβεί. Η διαδικασία του άρθρου 103 του νόμου 4172 του 2013 προβλέπει την νομοθετική διαδικασία κατάρτισης του κατώτατου μισθού. Η Υπουργός, κυρία Αξιόγλου, εξέδωσε την σχετική υπουργική απόφαση κατόπιν των βημάτων που ορίζει το άρθρο αυτό και στη συνέχεια είχαμε την ερμηνευτική εγκύκλιο της υπουργικής απόφασης στην οποία οριζόταν το ποσό των 650 ευρώ ως κατώτατος μισθός και προβλεπόταν προς αύξηση 65 ευρώ από τα 650, 65 ευρώ για όσους έχουν προϋπηρεσία 3 έως 6 χρόνια, 130 ευρώ για όσους έχουν προϋπηρεσία από 6 έως 9 χρόνια και 195 ευρώ για όσους έχουν προϋπηρεσία από 9 χρόνια και πλέον. Αυτό για το κατώτατο. Αντίστοιχη αύξηση υπήρξε και για όσα αμείβονται με ημερομίσθιο, για τους εργάτες. Τώρα έρχεται ο ΣΕΒ και αναφέρει ότι έχει προσθεθεί στη διάταξη του νόμου 4172, το άρθρο 103, η φράση ότι ο κατώτατος μισθός αποτελεί μοναδική αξία ποσό αναφοράς. Ο ΣΕΒ ερμηνεύει λοιπόν αυτή τη διάταξη λέγοντας ότι αυτό αποκλείει την προσάυξη των τριετιών. Το Υπουργείο έχει την αντίθετη άποψη. Κύριε Καλαμαντίνη, αυτό γνώμη, έχει παραμείνει από το νόμο που είχε βγει επί μνημονίων 4093, και μπήκε μέσα στη διαδικασία να κρατήσει τις τρεις τριετίες μέχρι εκεί να διασώσει και από εκεί και πέρα που παγώνει. Ναι. Ο νόμος που πάγωνε τις τριετίες. Mm-hmm. Κατά την άποψή μου, το άρθρο 103 του νόμου 4172 δεν καταργεί τις τριετίες. Περιγράφει το πώς και αν είναι η διαδικασία κατάρτισης νομοθετικά με διοικητική πράξη του κατώτατου μισθού. Δεν οδηγείται σε κατάργηση των τριετιών. Άλλωστε, είναι θέμα ερμηνείας τώρα, μιλάμε. Είναι θέμα ερμηνείας, αυτό ακριβώς. Mm. Τώρα θα οδηγηθούμε σε προφανώς δικαστική κρίση, θα προσφύγουν από ό,τι αναφέρεται η. Ο ΣΕΒ θα προσφύγει τώρα. Δηλαδή. Άρα, μέχρι να προσφύγει, τι πρέπει να κάνει. Εξηγήστε μας λίγο. Δηλαδή, στο τέλος του μήνα, ο άλλος θα πληρωθεί με βάση το τι πιστεύει ο ΣΕΒ ή με βάση το τι λέει το Υπουργείο Εργασίας, μέχρι να βγει δικαστική απόφαση. Κατά την άποψή μου, πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί. Δηλαδή, θα πρέπει να υπακούσουν οι εργοδότες στη διαδικασία που προτείνει το. Και αυτό θέμα ερμηνείας είναι. Σας λέω ότι τελικά μπορεί να οδηγηθούμε σε δικαστική κρίση επί του θέματος. Όχι, ο εργαζόμενος θα μπει σε ένα λούκι. Γιατί σου λέει, ωραία, το Υπουργείο Εργασίας εγώ θέλω να έχει δίκιο και να μου δώσει τα θέματα που πρέπει ο ΣΕΒ. Ο εργοδότης. Αλλά άμα χτυπήσει, ξέρω εγώ, σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και κερδίσει μετά από 10 χρόνια ο ΣΕΒ και μου ζητάνε πίσω χρήματα που έχω πάρει, τι γίνεται. Άρα μπαίνει ο εργαζόμενος στη μέση. Και περνάει το δικό του λούκι. Υπάρχει πιθανότητα αυτό να αλλάξει νομοθετικά, κύριε Καλαματιανέ, ναι, για να λήξει αυτή η διαμάχη. Αυτό είναι ζήτημα που θα εξετάσει το Υπουργείο Εργασίας. Mm. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, να μπουν και οι προσαυξήσεις λόγω τριετιών. Όποιος εργοδότης έχει αντίρρηση επί της διαδικασίας αυτής μπορεί να προσφύγει δικαστικά, δεν αφαιρείται από κανέναν αυτό το δικαίωμα και να κριθεί τελικώς. Να υπάρξει μια σίγουρη νομική κρίση από το δικαστήριο. Ο ΣΕΒ, όταν μιλάει λοιπόν για εργαζόμενους, επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα. Mm. Πόσους πιάνει από κάτω, δηλαδή. Είναι αρκετές χιλιάδες οι εργαζόμενοι οι οποίοι παίρνουν τις προσαυξήσεις λόγω τριετίας. Υπολογίζεται συνολικά από τη διαδικασία της αύξησης του κατώτατου μισθού ότι περιλαμβάνονται περίπου 880.000 συνολικά πολίτες. Γιατί μην ξεχνάμε, σε αυτούς περιλαμβάνονται και όσοι λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας. Γιατί με την αύξηση του κατώτατου μισθού έχουμε αύξηση και το επίδομα ανεργίας. Και συνολικά περίπου 24 επιδόματα αυξάνονται. Όπως το επίδομα μητρότητας, λόγω μητρότητας, το επίδομα γάμου. Δεν είναι θέμα ξεπαγώματος, αλλά όχι, για αυτά είναι άλλα θέματα. Είναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ουσιαστικά εδώ πρόκειται για προσαρμογή των προσαυξήσεων στην ρύθμιση στις τιμές που ορίστηκαν ως κατώτατος μισθός. Mm. Αυτή είναι και η προσωπική μου άποψη ότι ουσιαστικά το Υπουργείο προσαρμόζει τις τριετίες, την προσάυξη λόγω προϋπηρεσίας, στην νέα τιμή του κατώτατου μισθού. Να ρωτήσω, επανερχόμενοι και σε αυτό που ρωτάει ο Κώστας, δηλαδή τι θα λάβει ο εργαζόμενος, γιατί υποτίθεται ότι αυτό εφαρμόζεται από 1η Φεβρουαρίου. Τι, δηλαδή τώρα, αν σε μια επιχείρηση, με βάση αυτό το επιχείρημα εδώ του ΣΕΒ, σου λέει, εγώ θα σου δώσω 6,50 χωρίς όλο.
Όπως το λέτε εσείς, ως μοναδικό ποσό. Ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην επιθεώρηση εργασίας, η οποία θα κάνει έλεγχο, όπως έχει ανακοινωθεί και από το Υπουργείο, αν συμμορφώθηκαν οι εργοδότες, τελειώνει ο χρόνος προσαρμογής, αν συμμορφώθηκαν οι εργοδότες προς την αύξηση του κατώτατου μισθού και την αύξηση των τριτιών, και θα προχωρήσει το ΣΕΠΕ, η επιθεώρηση εργασίας, στην επιβολή των αντιστοίχων προστήμων. Τώρα, αν ο εργοδότης συνεχίσει να διαφωνεί, μπορεί να προσφύγει δικαστικώς κατά των προστήμων αυτών και να προχωρήσει τη διαδικασία. Ή μπορεί ο ΣΕΒ να προσφύγει κατά της εγκυκλίου στη διαδικασία των διοικητικών δικαστήριων. Έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα, μάλιστα, θα το δούμε. Και οι εργαζόμενοι στη μέση, βέβαια. Οι εργαζόμενοι, ναι, θα πρέπει να διεκδικήσουν και αυτοί τα δικαιώματά τους σύμφωνα με την νομοθετική οδό. Βάζει ο Βαγγέλης τώρα πώς έχουν υπογράψει ατομικές συμβάσεις και δεν αναγνωρίζονται επιδόματα, τι γίνεται με εμάς. Στην περίπτωση ατομικών συμβάσεων. Γι' αυτό ήδη έχει ξεπαγώσει η διαδικασία, έχει αποκατασταθεί η λειτουργία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Να πούμε ότι ο κατώτατος μισθός αφορά αυτούς οι οποίοι δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, από τις αμοιβές μέσω συλλογικών συμβάσεων. Γι' αυτό λοιπόν, αφού πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος της αποκατάστασης, της επαναρτίωσης της λειτουργίας των συλλογικών συμβάσεων, τα συνδικάτα, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε συμφωνίες με τις εργοδοτικές οργανώσεις, ώστε να λυθεί και το ζήτημα των αμοιβών και να καταρτιστούν νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μάλιστα, κύριε Καλαμαντιάνα. Να είστε καλά. Χάρηκα και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε Δευσινά. Ο Προκόπης Αγγελόπουλος μας περιμένει εκεί. Το θέμα είναι.